Καλό μεσημέρι. Δεν με αφήνει να βγω το πλάνο, το πρώτο εγώ να πω καλό μεσημέρι στους φίλους, κυρίως όμως στις φίλες τηλεθεάτριες. Φίλες μου, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και όπως καταλαβαίνετε, κλείστε, κάντε πιο κλειστό το κάδρο. Δεν αντέχω άλλο. Άμα ξαναγίνει αυτό που έγινε την περασμένη φορά, που δεν αφήνατε την παρουσιάστρια να μιλήσει, νομίζω ότι θα το πάρω πάρα πολύ προσωπικά. Όμως τώρα σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω ότι ξεκίνησα μια καινούργια εβδομάδα. Με χαμόγελο λοιπόν, αλλά κυρίως με πολύ νοστιμιά, γεύση και σεβασμό στο γαστρονομικό ταξίδι της Κρήτης. Και όχι μόνο από το καλό μεσημέρι, ξεκινάμε και μαθαίνουμε μια συνταγή που εσάς που λατρεύετε σαν εμένα το στήθος, το φιλέτο κοτόπουλο, ξέρω πάρα πολύ ότι θα σας κάνετε τον κόσμο πιο νόστιμο, πιο γευστικό, πιο ζουμερό. Λοιπόν, θα κάνουμε με το στιθάκι, θα το κάνουμε με γιουβετσάκι, με το ωραίο κρυθαράκι του και με μπόλικα λαχανικά. Και μην μου πείτε ότι δεν σας αρέσουν, γιατί ξέρω ότι ακόμα και αν είστε λίγο διστακτικοί, θα ταξιδέψετε μαζί μου. Καλό μεσημέρι. Τώρα δείξτε το σεφ. Τώρα μπορείτε. Αγάπη μου και αγάπη μεσημέρι, μου. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Τι μου κάνεις? Είμαι καλά. Και εγώ καλά είμαι. Απλά θέλω λίγο το χώρο μου, το χρόνο μου. Το δικαιούσε. Παρουσιάστρια είσαι. Θα κάνεις εισαγωγή και λίγο θα πούμε και εμείς να παίξουμε μπαλίτσα. Εντάξει, λογικό λοιπόν. Είναι. Άκουσε με. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη συνταγή την λάτρεψα. Αυτή τη συνταγή εγώ πολύ την αγαπώ και κυρίως είναι ένα ωραίο τρόπο να δείξουμε εναλλακτικά πώς μπορούμε να κάνουμε για εμάς που θέλουμε το κοτόπουλο, το φιλέτο στήθος στη ζωή μας, να το φτιάξουμε και να μην είναι άνοστο, ρε παιδί μου. Ωραία. Το θέλεις να το ευχαριστηθείς, αλλά να μην νιώθεις ότι στερείσαι ή ότι. Τώρα τι τρώω, να το τρως, να το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, θα το φάμε και θα είναι και νόστιμο. Το κοτόπουλο το στήθος θα είναι και ζουμερό. Θα δείξουμε πώς θα κάνουμε. Μάλλον θα μας δείξει η Ιωάννα πώς θα φτιάξουμε ένα ζουμερό στήθος κοτόπουλο. Και εγώ θα σας δείξω πώς θα κάνουμε ένα σπυρωτό κρυθαράκι. Είναι το αιώνιο πρόβλημα μιας νοικοκυράς, ακόμα και της μητέρας μου, που το μαγειρεύει το πρωί και το μεσημέρι γυρνάει την κατσαρόλα και πέφτει όλο μαζί. Σήμερα θα δείξουμε πώς δεν θα πέφτει όλο μαζί, θα πέφτει κομμάτι-κομμάτι. Και υποσχομαι να σας πω όλα τα μυστικά μου. Όλα θα τα πω. Πολύ ωραία. Ξεκινώ να λέω τελικά. Ναι. Θα μας δείξει πώς θα ψήσουμε ένα ζουμερό κοτόπουλο. Θέλω σήμερα να με παρακολουθήσει. Ξέρω ότι δεν είναι η ώρα, Σιλία. Ξέρω για το φιλέτο να σου μιλήσω για το στήθος πώς να το κάνουμε. Οκ, okay, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε εδώ τη μανέστρα, το κρυθαράκι, το οποίο το έχουμε ψήσει στο τηγάνι. Τι έχουμε κάνει? Σε καυτό τηγάνι το έχουμε παίξει μια-δύο γυροβολιές. 3-4 λεπτά. Να το καβουρδίσουμε λίγο. Ένα μυστικό πώς θα το κάνουμε πιο σπυρωτό. Εδώ μπροστά. Φαίνεται η διχρωμία που έχει αρχίσει και καβουρδίζεται λίγο-λίγο. Θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι κλασικά. Τα λαχανικά μας που είναι μπόλικα. Κολοκύθι, κρεμμύδι, σέλινο, καρότο, μανιτάρι και σελινόριζα. Φινόκιο. Τα οποία είναι πολύ πολύ ψιλοκομμένα. Διάλεξα τα λαχανικά τα οποία είναι πιο εύκολα να βρούμε σε ένα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε ένα μανάδικο. Μετά, στήθος κοτόπουλο, το οποίο το έχουμε βάλει σε λίγο λάδι. Απλά να κολλήσει όσο λάδι χρειάζεται πάνω. Μα μίλες τα μυστικά μου. Τελειώσαμε. Λοιπόν, θα παίξει λίγο μπαλίτσα πρώτα η Ιωάννα, ξεκινώντας να μας ψήνει το κοτόπουλο και συνέχεια να συνεχίσω εγώ με το κρυθαράκι. Ορίστε, Ιωάννα μου. Με το γάντι. Με τα γάντια. Λοιπόν, ακούστε με. Επειδή έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές πολλούς τρόπους για να φτιάξω το κοτόπουλο, το στήθος κοτόπουλο, και να μην είναι ξερό, στεγνό και άνοστο, θα το άλλα το πιπερώσετε. Θα του ρίξετε λαδάκι, θα αφήσετε να νιώσει το λαδάκι. Επειδή μας και συγγνώμη, αλάτι πιπέρι πριν ή μετά? Πριν. Γιατί? Πριν. Ή μετά δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Θα κρατήσει το κοτόπουλο, παιδί μου, έχει την ιδιότητα να κρατάει αυτό το οποίο του δίνει. Το θέλει. Μέχρι να μπει στη φωτιά, μετά ξέχασε το. Ό,τι και να κάνει είναι μάταιο κόπο. Αλλά. Τρέμει καρέκλα μου. Τρέμει καρέκλα σου στο κοτόπουλο, το στήθο. Τα άλλα δεν τρέμει. Αλλά επειδή έχω εντρυφίσει στο κομμάτι αυτό και το αντικείμενο είναι δικό μου, το παίζω στα δάχτυλα που λένε. Θα του βάλετε λαδάκι, θα το αφήσετε λίγο και στη συνέχεια σε μέτρια προς. Χαμηλή προς μέτρια φωτιά βασικά για να μην καρκανιάσει. Εγώ τουλάχιστον έτσι το κάνω στη δική μου κουζίνα. Η δική μας εδώ δεν ξέρω αν θα ανταποκριθεί. Το πιάνετε το φιλετάκι σας. Να φύγει αυτό το οποίο έχει πάνω του. Δεν θέλει άλλο, όπως είναι. Και θα το βάλετε, θα το στρώσετε στο τηγανάκι σας. Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε. Σεφ. Πολύ μου άρεσε αυτό το σεφ. Θυμάσαι το σου, σεφ σου. Είναι και σου σεφ. Δηλαδή, ας είναι κάνουμε. Και σου σεφ. Ο σου σεφ είναι αυτό σεφ. Ναι, εγώ όμως κάνω λογοπαίγνιο. Είμαι ο σεφ σου. Και καλά. Σου, μου, του, μας, καλό, σας. Καλό, καλό. Σας. Καλό και χαριτωμένο. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ωραία, πάμε και την άλλη. Του βάλουμε ναι. Έτσι. Ωραία. Τέλεια. Εσύ τώρα βάζεις λίγο αλάτι, εντάξει, εγώ θα βάζω λίγο παραπάνω. Το ξέρω, αλλά... γι' αυτό ανέλαβα να το κάνω. Φαίνει διαφορά μας, εγώ ρωφάω την κοιλιά μου, εσύ την τρυφάς. Τώρα κάνεις η τρύψη. Ναι, ναι, εγώ. Πώς το τρύβουν το πιπέρι? Δεν ξέρω πώς το τρύβουν το πιπέρι και δεν με ενδιαφέρει. Το τρύβω μόνο πάνω στο κοτόπουλο. Αρκετά. Τέλεια, οκ. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα το κάνετε μασάζ. Πάμε, πολύ ωραία. Τι ωραίο μασάζι που κάνεις. Αχ, να μπορούσε να μιλήσει το φιλέτο. Αχ, να μου ένα κοτόπουλο. Αχ, να ήταν στιχάκι. Λοιπόν. Πάμε, καλή μου. Και τώρα.
Έχει ζεσταθεί το τηγανάκι μας. Παίρνετε, κοιτάξτε. Ωραία. Το στερώνετε προσεκτικά επάνω. Τέλεια, τέλεια. Στο τηγάνι το αντικολλητικό. Και ακούστε τώρα μυστικό, γιατί ξέρω πως δεν ξέρετε πώς θα είναι καλά το κοτόπουλο. Το αφήνετε και μόλις δείτε ότι ασπρίζει, γίνεται άσπρο. Καταλαβαίνετε μέχρι. Ό,τι κατομέρειε. Μέχρι στο πλάι. Μετά θα το γυρίσει από την άλλη. Ναι. Και όταν ασπρίσει και από αυτή την πλευρά, ναι, καταλαβαίνει ότι πρέπει να δει το μέσα του, γιατί αυτό σε νοιάζει. Το χαρακώνει, το χαράζει. Αν νερό είναι κόκκινο, δεν το βγάζει. Αν είναι άσπρο, είναι έτοιμο. Θα τρελαθώ. Σε ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα εγώ πολύ. Έδωσε ένα μεγάλο μυστικό στον κόσμο. Ήταν μυστικό, τώρα δεν είναι μυστικό. Είναι κοινό μυστικό. Είναι κοινό γιατί μυστικό με το κοινό μα το μοιραστήκαμε. Καλό. Καλό. Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα κι εγώ. Ναι. Θέλει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όσο ψήνει το κοτόπουλο, έχουμε χρόνο, το παρακολουθούμε σιγά σιγά και πάμε να παίξουμε μπάλα τι θα κάνουμε με το κρυθαράκι με τη μανέστρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχουμε σοτάρει λίγο το κρυθαράκι να το καμπουρδίσουμε ελαφριά. Και στην κατσαρόλα μέσα εδώ θα βάλω λάδι και θα ξεκινήσουμε να σοτάρουμε όλα τα λαχανικά μαζί, Ιωάννα. Βάζω το μανιτάρι, ξεκινάμε το φινόγκιο. Μα συνεχίζω με το φινόγκιο. Κολοκύθι. Μην κολλάς τις λέξεις. Εντάξει. Μπορεί να μιλάω και, μιλάω και με νοήματα από αύριο. Καλύτερα θα είναι. Λοιπόν, καρότο. Ωραία. Και τέλος το σέλινο. Ωραία. Εγώ τώρα, Ιωάννα, σε σχέση με εσένα δεν θα βάλω τώρα το αλατοπίπερο. Γιατί αν βάλω τώρα, Ιωάννα, αλάτι, το αλάτι θα μου βγάλει όλα τα νερά του λαχανικού και θα σταματήσει να σοτάρεται. Δεν το θέλεις. Όχι. Τσιγαρίζω και θα το βάλω στο τέλος. Παιδιά μου, σχοβολάει μία πανδεσία όχι μόνο χρωμάτων και αρωμάτων. Να είσαι πάνω από την κατσαρόλα κάπως έτσι και να λες τι φαγητό κάνω σήμερα, η νοικοκυρά. Μετά θα μυρίσουν τα ρούχα σας, τα μαλλιά σας, όλα σας. Θα μυρίσουν λίγο, αλλά, αλλά θα είσαι νόστιμη. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε και σοτάρουμε τα λαχανικά μας όσο χρειάζεται. Δηλαδή, τα βλέπουμε. Όταν βλέπουμε, μάλλον ερχόμαστε κοντά στην κατσαρόλα, όταν αρχίζει να αλλάζει η μυρωδιά, να μυρίζει ότι καίγεται το λαχανικό, το λαχανικό που μαγειρεύεται, σταματάμε. Και τι κάνουμε. Βάζουμε λάδι. Θα βάλουμε το κρυθαράκι μέσα στη μανέστρα, θα την κάνουμε μία-δύο γυροβολιές και μετά θα σβήσουμε με ένα λίτρο ζεστό νερό. Ένα λίτρο. Εύκολο. Ωραία. Τέλεια. Τώρα θέλω να σε τεστάρω εγώ. Ναι. Εγώ θα μάθω πώς γίνεται το κρυθαράκι. Ναι. Εσύ. Για να πιστεύεις ότι είναι έτοιμο το κοτόπουλο. Να δω. Ωραία. Εγώ τώρα με τη μικρή εμπειρία που έχω θα το χαμήλωνα λίγο-λίγο και θα το γύρω να καθίσω. Ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Κάτσε να πάρω ένα πυρηνί. Εμένα θα μ' ακούς. Μπράβο σου. Έχει πάρει τέλεια το τέλειο χρώμα. Πολύ ωραία. Και αποκτά αυτό το χρυσοκόκκινο, κίτρινο, ωραίο χρώμα. Που ξέρεις ότι και θα είναι τραγανό και θα είναι νόστιμο. Πολύ ωραία. Αλλά μην το κάψεις, φίλε μου. Ντουμάνι ο καπνός. Δεν είναι πολύ ατμοσφαιρικό πάνω από την κατσαρόλα να κουβεντιάζεις. Βάζω. Είναι πολύ ωραίο. Θυμίζει βίντεο κλιπ. Βάζω λίγο αλάτι. Μέσα από τους καπνούς, μέσα από τους ατμούς. Αναδύεται! Και ναι! Έτσι είναι. Συνεχίζουμε με πιπέρι. Τρίβε το πιπέρι εσύ. Μόνο στη μανέστρα και στο κοτόπουλο. Και συνεχίζουμε με το κρυθαράκι. Ωραία. Θέλω να κατέψει καλά, Ιωάννα. Εγώ ό,τι αναλαμβάνω, το κάνω καλά. Είμαι σίγουρος. Άμα δεν μπορώ να κάνω κάτι, λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Ή θα ζητήσουμε βοήθεια. Ή θα ζητήσω βοήθεια. Ανάλογα φυσικά. Ανάλογα. Ανάλογα, πάντα. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε, σβήνουμε με το καυτό νερό. Ένα λίτρο νερό σε 500 γραμμάρια κρυθαράκι. Τέλεια. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, πολύ, για να μην κολλήσει το κρυθαράκι κάτω στον πάτο. Και αφήνουμε το κρυθαράκι 2 λεπτά μέσα στην κατσαρόλα. Μετά τα 2 λεπτά το αδειάζουμε την κατσαρόλα και τα βάζουμε σε ένα ταψί. Θα βάλω ακόμα λίγο λάδι, παιδιά, ακόμα λίγο. Είσαι δοκιμάσεις, θα βάλω πιο λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Θα βάλεις κάτι, μάλλον θα μπορούσαμε να βάλουμε ίσως και ζωμό, όχι ζωμό, συγγνώμη, πελτέ ή λοιπόν, σάλτσα. Θα σου πω κάτι. Ωραία. Έχεις δίκιο, θα μπορούσαμε να βάλουμε από ζωμό. Από να λες με ντομάτες, σάλτσα ντομάτας, οτιδήποτε άλλο θα δώσουν στη μια. Αλλά αυτό θα μας λασπώσει το κρυθαράκι. Θα το λασπώσει. Γι' αυτό το λόγο έβαλα μόνο νερό και λαχανικά. Δεν έβαλα τίποτα σε παχύριστο μέσα. Θα μπορούσα να βάλω ακόμα και βούτυρο, να το κάνω πιο νόστιμο. Όλα αυτά θα μας λασπώσει το κρυθαράκι. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να τα λασπώσουμε. Τώρα λέμε ένα μυστικό που θα είναι σπυρωτό για ολόκληρη, ακόμα και για δύο μέρες ψυγείο θα είναι σπυρωτό. Κοίτα, σε δύο μέρες δεν παίζει να μείνει. Εκτός κι αν είσαι μόνος σου και έχεις κάνει γενναιόδορη ποσότητα. Σωστά. Αυτό τελειώνει. Πολύ το αγαπάω εγώ το γιουβέτσι.
Το κρυθαράκι θέλω να πω και το. Και εμένα βάζει το τιμό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αδειάζουμε την κατσαρόλα σε ένα ταψί. Και πιστεύω ότι είναι σχεδόν έτοιμο και το φιλέτο μου. Ωραία, θα το δούμε τώρα, Ιωάννα. Μου είπα, κατάλαβε τι είναι. Ναι, το άκουσα. Το ένα κομμάτι έχει φύγει, πάει στο γραφείο τη Μαλέσκου και δεν το έχουμε καταλάβει. Μην δω κανένα να κουμπίσει το κοτόπουλο σήμερα. Όχι, κανένα. Το βλέπετε, εσείς εδώ, οι άνθρωποι μου. Ας τα φιλιατά σου. Τα φιλιά δεν βοηθάνε τώρα. Μην τυχόν και. Ανακατεύουμε και βάζουμε ένα καπάκι. Λέει η μάνα μου, αυτός ο Τάσος πρέπει να σε αγαπάει πολύ. Μ' αγαπάς, ρε. Μ' αγαπά, κι εγώ σε αγαπάω. Πολύ αγάπη. Κύριε Κρητάς μόνο στο αγόρι μου. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Ένα καπάκι ή σκεπάζουμε μια μεμβράνη. Χρειάζεται να μείνει μία ώρα εδώ στην άκρη. Θα τραβήξει όσα υγρά χρειάζεται. Απαγορεύεται το ανακάτεμα, δεν ανακατεύουμε καθόλου. Αν όσο το ανακατεύουμε, τόσο πιο πολύ και πιο γρήγορα θα λασπώσει και πιο εύκολα. Και κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Ορίστε. Πάρε μικρά κουτάλι. Κοιτάξτε εδώ που είναι. Σπύρωτο, σπύρωτο. Πολύ μ' αρέσει που τα παιδιά κάνουν split. Το χωρίζουν στα δύο. Ιωάννα μου, να δοκιμάσω. Θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω. Είναι. Φαντάζομαι είναι κρύο, είναι παγωμένο, γιατί το έχω κάνει από το πρωί. Είναι ακόμα σπυρωτό. Έχει πολύ λίγα πράγματα μέσα. Αλλά... Έχει μόνο αραδοπίπερο και λαχανικά. Αλλά είναι τόσο όσο μου χρειάζεται. Το γίνει πάρα πολύ ωραίο. Θα φάω άλλη μία είναι για πολύ να γίνω. Σας πείσω. Αν όντως πείσω. Μητέρα, δοκίμασέ το. Το ξέρω ότι δεν θα το κάνεις ποτέ, γιατί έχει μάθει να κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο τη μανέστρα. Δοκίμασέ το να δεις τι ωραίο που είναι. Είναι τέλειο. Δεν χρειάζεται να το κόβεις το βράδυ με το μαχαίρι. Θα γίνει απλά με την κουτάλα. Ξέρετε το μυστικό. Σήμερα θα γίνει χαμός. Είμαι σίγουρη ότι οι νοικοκυρές θα κάνουν μόνο κρυθαράκι. Χαμούλης, φίλες μου, χαμούλης. Μην το φοβηθείς. Χρειάζεται μία μισή ώρα να τραβήξει όλα τα υγρά πολύ αργά. Και δεν θα λασπώσει ποτέ. Θα είναι πάντα έτσι. Λοιπόν, μόλις είσαι έτοιμος, θέλω να σε τσεκάρω. Αν είναι έτοιμος, ναι. Πιστεύεις το φιλέτο μου ότι θέλει κόψιμο. Κοίτα, επειδή δεν είμαι μάδης, δεν είμαι τόσο καλός ακόμα. Θα χρειαστεί να το κόψω να δω. Κόψε το αγόρι μου. Κόψε κάτι καλή κυρία. Και θα κόψω στο πιο βαθύ σημείο, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, αυτά είναι τα υπουλά. Γιατί την ώρα που πας να το απολαύσεις το κοτοπουλάκι σου και ξαφνικά βλέπεις το κοκκινάκι, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι γίνεται εδώ. Θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο, δεν πειράζει. Βλέπεις για να μαθαίνεις. Εμείς τώρα θα κάνουμε, θα κόψουμε τις άκρες που είναι έτοιμες για να στήσουμε το πιάτο μας. Έχεις πρόβλημα. Κανένα. Τέλεια. Καταρχήν, εδώ κάνεις μόνο εσύ. Μην κοιτάς που εγώ κάνω τον αρχηγό. Μίλες έτσι. Φαίνεται. Δεν σου έχω εγώ αφήσει περιθώρια να πράττεις. Παίζω μπάλα. Μου έχεις δώσει το ελεύθερο. Εδώ παίζεις εσύ μπαλίτσα. Yeah. Μην κοιτάς που είμαι έτσι που φωνάζω, που κάνω και ράνω. Δηλώνω υποταγή στην κουζίνα σε σένα. Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Επάξια το κέρδισες. Τι ωραίο πιάτο. Ποιο πεδίο είναι πιο νόστιμο, το παράθυρο 1 ή το παράθυρο 2. Ψηφίστε τώρα, καλώντας, στο 2813 με το 2000 και πείτε μας πόσο μας αγαπάτε, πόσο. Να σας πω κάτι, δεν είπαμε σήμερα με αυτά και με αυτά, γιατί ξεκίνησα λίγο διαφορετικά. Καλώντας είτε στο τηλεφωνικό κέντρο που ξέρετε πολύ καλά να αφήνετε μηνύματα ή σελίδα Facebook, Instagram δικό μου, mail δικό μου, στείλτε μας μηνύματάκια και κυρίως πείτε μας ωραία πράγματα. Δώστε μας αγάπη, εγώ παίρνω ξέρετε πώς μεγαλώνω εγώ, πώς αναπτύσσομαι, πώς εξελίσσομαι, πώς νιώθω με τα μηνύματά σας, τα θετικά, όχι τα άλλα, δεν υπάρχουν, αλλά αν υπήρχαν δεν θα μου έκανε καλό. Επικοινωνήστε μαζί μας, πολύ σας αγαπάμε και το δείχνουμε. Το νιώθετε, δεν το νιώθετε εσείς, το μεσημέρι είναι πιο ωραίο μαζί μας. Θέλεις να βάλω ομό αγνό παρθένο ελαιόλαδο από πάνω. Θέλω πλάνο, πλανάρα. Προσέξτε. Έτσι ρίχνω εγώ το λάδι στο σπίτι μου. Έτσι. Λίγο λαδάκι πάνω στο κοτόπουλο και στο κρυθαράκι. Ήταν όσο ήθελα. Λίγο πιπέρι. Και είμαστε έτοιμοι. Όταν τελειώνει το λάδι, λες ποιος θα καλοπαντρευτεί. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, ούτε στο άλλο νομίζω ότι ισχύει. Δεν ισχύει, Νομίζω ότι δεν ισχύει, Ιωάννα. Αλλά αν ισχύει. Να ξέρετε ότι το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατο. Πώς σου φαίνεται? Πιο πολλά. Όχι αυτό που είπα, αυτό που έφτιαξα. Χαριτωμένο πολύ. Νόστιμο είναι, μωρέ. Πεντανόστιμο. Φάμε μαζί. Θα φάμε. Να το προτείνουμε στους φίλους τηλεθεατές. Μητέρα, δοκίμασέ το. Πιστεύω ότι σου έχω λύσει. Μάλλον. Σου έλυσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν το έκανα. Δοκίμασέ το. Και η μητέρα μου και πολλές μητέρες πώς θα κάνουν ένα σπυρωτό κρυθαράκι.
Το κρυθαράκι, εγώ νομίζω ότι και το φιλέτο είναι κάτι που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά βλέπετε μυστικά. Εμείς εδώ, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ο ρόλο μα. Να λέμε μυστικά στου ανθρώπου, να του δείχνουμε εύκολε, γρήγορε, νόστα με συνταγέ. Και να κάνουμε τη ζωή του πιο εύκολη στη μαγειρική. Και τα κατάκα, έτσι βλέπετε. Στο τσακ μπαμ έχει γίνει, έχει έρθει η μαμά, έχει τελειώσει τη δουλειά. Φωνά, μαμά, τι θα φάω, θα φάτε, παιδί μου. Και ο σύζυγο, αγάπη μου, έρχομαι. Σου λέει μέσα από του καπνού, μέσα από τι κατσαρόλε, που είναι πολύ τέτοιο. Και βγάζει ένα πιάτο το οποίο είναι grande. Το οποίο δεν έχει να ζηλέψει κάτι σε σχέση με τα υπόλοιπα που παίρνει. Πολύ σωστά. Εγώ σήμερα τα λαχανικά θα σου λόγωσα πολύ. Αν δεν έχει χρόνο, Ιωάννα μου, μούλτι. Ένα-ένα. Τα βάζει όλα μέσα. Καλύτερα ένα-ένα. Επειδή μου να έχει τον έλεγχο. Λίγα-λίγα και βλέπει πώ ψιλοκόβονται και τα φέρει. Εντάξει. Εγώ είμαι τι λεπτομέρειε. Θα τα έκοβα νοχελικά. Κι εγώ. Ψέματα. Okay. Έχω μούλτι στο σπίτι και τα κάνω όλα τα κατάκα. Θα τα κάνει το μούλτι τότε. Λοιπόν, δοκιμάστε τη συνταγή. Εμεί θα φάμε με την ψυχή μα και σε λίγο, πολύ λίγο, θα πούμε κι άλλα νέα ενδιαφέροντα. Φιλάκια πολλά. Φιλιά πολλά, φιλιά.